ουσία εκεί που γίνονται και εκεί που ρίχνονται οι ρουκέτες, έτσι. Φέτος απλά το ποτήρι ξεχύλισε. Κάθε χρόνο εις βάρος των περίοικων, βασικά, όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Οι κρατζίδες τηρούν το έθιμο, ο Δήμος κάνει τη διαφήμισή του, οι ξενοδόχοι και οι καταστηματάρχες κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Βέβαια όλα αυτά εις βάρος των περίοικων, οι οποίοι δυστυχώς τραβάνε ένα μαρτύρι. Για να καταλάβει κάποιος το τι γίνεται και πώς είναι η κατάσταση, πρέπει να πάει μία χρονιά, να περάσει τώρα και τον πόλεμο, σε ένα από τα σπίτια που είναι μπροστά στον Άγιο Μάρκο. Δεν είναι μόνο οι ρουκέτες που δέχεται και οι ζημιές που παθαίνουν τα σπίτια, είναι η κάπνα που μπαίνει μέσα στο σπίτι. Ήταν θέμα χρόνου, απλά είναι η συγκυρία τώρα και έγινε, ότι κάποια στιγμή το ποτήρι θα ξεχύλιζε και οι άνθρωποι θα ξεσηκωνότανε και δεν θα δεχόταν να γίνει ρουκετοπόλεμος με τους ίδιους κανόνες και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, έτσι. Θα γίνει πάντως, τι λες? Ίσως πρέπει μια χρονιά να μην γίνει. Μάλιστα. Είναι αυτή η χρονιά, τι πιστεύεις? Θα έλεγα ότι είναι ο καιρός να, μια χρονιά να μην γίνει ρουκετοπόλεμος. Μια χρονιά να είναι η χρονιά η οποία θα κάθουμε να συζητήσουμε όλοι σοβαρά. Τα έθιμα νομίζω ότι έτσι καταργούνται με μία. Το έθιμο δεν καταργήθηκε από το 1890 που υπάρχουν ρουκέτες. Τι θα γίνει τώρα? Ούτε στην κατοχή πέσανε ρουκέτες, ούτε επί Χούντας πέφτανε ρουκέτες. Δεν καταργήθηκε το έθιμο με μία χρονιά και με δύο, δεν καταργήθηκε ποτέ το έθιμο. Έτσι, το έθιμο έχει μια ιστορία 130 χρόνια κοντά. Δεν είναι εύκολο να καταργηθεί το έθιμο. Με το να μην ρηχτούν μια χρονιά ρουκέτες, δεν πάνε να πει ότι θα καταργηθεί το έθιμο. Ίσως είναι η χρονιά που πρέπει, ίσως είμαστε σε μια μεταβατική έτσι περίοδο, ίσως πρέπει το έθιμο να γυρίσει στις ρίζες του, από εκεί που ξεκίνησε. Ωραία η διαφήμιση, ωραία η προβολή, ωραία τα κανάλια που μας προβάλλουν σε όλο τον κόσμο κτλ. Αλλά έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει. Δεν μπορεί να δέχεται συνέχεια κάθε χρόνο, κάθε νωρία, 50 και 70 χιλιάδες ρουκέτες. Είναι πάρα πολύ. Φέτος μιλάνε για αριθμό μειωμένο. Μειωμένος αριθμός ακούγεται κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν το πιστεύεις δηλαδή? Και κάθε χρόνο είναι παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πέσουν 120.000 ρουκέτες αν γίνει. Δεν είναι νούμερα αυτά. Εμείς κάναμε ρουκετοπόλεμο με 5.000 ρουκέτες και με 6.000 ρουκέτες. Και οι δύο ενώπιες. Και περνούσαμε υπέροχα. Χωρίς κανάλια, χωρίς ψισταριές, χωρίς επισκέπτες. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το πράγμα εξελίχθηκε να γίνει μια τουριστική αγρατραξία του νησιού, έπρεπε πολλά χρόνια πριν να έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα και να καθίσουν να μιλήσουν σοβαρά για τον ρουκετοπόλεμο. Δεν μπορεί ο ρουκετοπόλεμος, η κουβέντα για τον ρουκετοπόλεμο να ξεκινάει ένα μήνα πριν και να τελειώνει τη Δευτέρα του Πάσχα. Δεν γίνεται αυτό. Το ποτήρι ξεχύλισε, οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Έτσι, οι άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους, ειδικά μπροστά στον Άγιο Μάρκο, έχουν απόλυτο δίκιο, δέχονται μεγάλη ποσότητα ρουκετών και εγώ πιστεύω ότι και μια χρονιά να μην ρηχτούν οι ρουκέτες δεν είναι καλή κάτι. Ας καθίσουν αυτή τη χρονιά να κουβεντιάσουν, να βρουν λύσεις, να μειωθεί η ποσότητα του κυριότερο και σαν πρόταση του κάνω, ας ξεκινήσουν να κάνουν ρουκέτες πια μόνο οι Αγιομαρκούς και οι Ινδιάνους. Και αυτό από μόνο του θα μειώσει την ποσότητα. Τώρα, συνεργεία με Αλβανούς, με ανθρώπους από τη Λαγκάδα, με παιδιά από τη Σικιάδα. Καταλαβαίνω, είναι μέσα στο γυμνάσιο, είναι παρέες, είναι φίλοι, το καταλαβαίνω. Αλλά παιδιά, όταν ένα συνεργείο είναι να είναι 4 άτομα και ξαφνικά γίνεται 14, δεν θα κάνει 2.000 ρουκέτες, θα κάνει 10.000. Είναι λογικό. Άγιο Γεωργίης, η Κούση, τι να πω.